Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι τώρα με τον καλεσμένο μας. Έχουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Κεφαλίδη. Να τον καλησπερίσουμε από τη Θεσσαλονίκη, να δούμε κιόλας άμα δουλεύει και ο ήχος, να είμαστε σωστοί. Καλησπέρα Δημήτρη, μας ακούς? Ακούγομαι, σας Ναι, ακούω μια χαρά. είσαι τέλειος, πάρα πολύ καθαρός ο ήχος. Ωραία. Καλησπέρα Τέλεια, από τη τέλεια. Θεσσαλονίκη, εσύ είσαι Καλησπέρα σας. Βέρος Αθηναίος πρέπει να είσαι εσύ, ε? Όχι, Βέρος δεν είμαι. Α, εκεί κατοικείς. Ναι, μεν είμαι από την Αθήνα, αλλά ο πατέρας μου είναι από τη Δράμα. Α, μάλιστα. Ωραία. Οπότε είσαι, Βόρεια. έχεις και ποδόριζες. Είμαστε, ναι, είμαστε Ναι, καλά. ναι, Γιατί ναι, ακούει ναι. πολύ κοινό και από την Δράμα. Πώς είναι να δίνεις συνεντεύξεις? Δηλαδή, φαντάζεσαι ποτέ τον εαυτό σου να δίνεις συνεντεύξεις έχοντας διαπρέψει στο αγαπημένο του χόμπι? Το ομολογώ πως όχι. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Όταν άρχισα να παίζω επαγγελματικά αυτό το παιχνίδι, δεν είχα φανταστεί ότι θα φτάσω σε τέτοιο επίπεδο. Αν και ήξερα ότι γενικά είχα αυτοπεποίθηση από νεαρή ηλικία, ξέρω ότι είμαι πολύ καλός παίκτης, αλλά σε αυτό το επίπεδο και να δίνω συνεντεύξεις και να γίνει ευρέως γνωστό το όνομά μου, ομολόγω πως όχι, ότι δεν το είχα Εντάξει, φανταστεί. τώρα παίρνει μεγάλη αναγνώριση Δημήτρη, γιατί είσαι ο μοναδικό Έλληνα που παίζει το Euro. Θα τα συζητήσουμε μετά για το Euro. Είσαι ο εκπρόσωπο τη χώρα μα στο διαδικτυακό παιχνίδι. Στο Pro Evolution θα γίνει το τουρνουά. Αυτό πότε θα Ναι. γίνει, τέλη, αρχέ Ιουλίου, πριν τελειώσει το Euro? Θα γίνει από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου. Είναι κοντά στο τελικό. Ο τελικός νομίζω Είναι γίνεται 11. 11 είναι. Κυριακή Ναι, 11, ναι. σωστά. Αυτό κανονικά θα γινόντουσαν τα τελικά. Εμείς βρισκόμαστε στην τελική φάση της διοργάνωσης, στις 16 καλύτερες ομάδες δηλαδή. Θα γινόταν κανονικά στο Λονδίνο με μια φαντασμαγορική. Θα ήταν ένα καταπληκτικό τουρνουά, δηλαδή δεν θα υπήρχε όμοιο τουρνουά που θα είχε γίνει ποτέ. Ένα τεράστιο τουρνουά στο Wembley Ωραία, φίλε. από όλες τις χώρες. Ναι, θα ήταν εκπληκτική εμπειρία, καταπληκτική διοργάνωση και δυστυχώς όμως δεν θα γίνει έτσι λόγω συνθήκων του κορονοϊού. Δεν θα γίνει online Ναι, τα τελικά, θα σε πάω δυστυχώς. μετά εκεί πέρα να μου πεις αναλυτικά Ναι. για πώς πήγες την πρόκριση κτλ. Επειδή Ναι. ξεκινήσαμε το κομμάτι της συνεντεύξης και αν φαντρούσουν ποτέ τον εαυτό σου να διαπρέψει, να δίνει συνεντεύξεις έχοντας διαπρέψει το αγαπημένο του χόμπι, ποιο ήταν το αίρισμα να ασχοληθείς πιο επαγγελματικά με το e-gaming? Γιατί εντάξει, όπως είπαμε, όλοι έχουμε διασκεδάσει με αυτό, έχουμε ψυχαγωγηθεί, είτε με παρέα είτε μόνοι μας, έχουμε ξοδέψει ώρες, αλλά όχι τόσες όσες εσύ για να πούμε ότι θα ασχοληθούμε επαγγελματικά με τον χώρο των Ναι. e-sports. Δεν ξέρω αν παίζεις και FIFA. Σίγουρα σε θυμάμαι το Pro Evolution, γιατί κατέβαινα και εγώ παλιότερα στα τουρνουά. Α, μάλιστα. Κοίταξε, FIFA δεν έχω παίξει επαγγελματικά. Έχω παίξει μόνο for fun, δηλαδή, Ναι, να ξέρεις, να κατάλαβα. δω το παιχνίδι, να δω τι διαφορές έχει με το Pro. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς ασχολήθηκα, πώς άρχισε όλο αυτό, άρχισε από το 2010, όταν κατέβηκα πρώτη φορά στη τουρνουά, δηλαδή το είχα σκεφτεί να κάνω κάτι στο οποίο είμαι πολύ καλός, το έβλεπα δηλαδή όπως είπα και πριν, ήξερα ότι είμαι πολύ καλός στο παιχνίδι αυτό. Και από το 2010 και μετά, όταν έγινα 18 χρονών, ξέρεις, όταν έφυγα από το σχολείο, δηλαδή από τις Πανελλήνιες, όταν τα τελείωσα όλο αυτό, σκέφτηκα να κατέβω στο τουρνουά. Είδα ένα τουρνουά που γινόταν, ένα πολύ μεγάλο τουρνουά στο Mall, το 2010, το πρώτο μου, το οποίο και κατέκτησα. Ήταν η Sony Bravia τηλεόραση τότε 40, ό,τι είχαν πρωτοβγεί, να φανταστείς. Ήταν πολύ καλό δώρο, δηλαδή για την εποχή εκείνη που τότε άρχιζε η οικονομική κρίση, είχε αρχίσει, αλλά ήταν στα πρώτα χρόνια. Έκανε, να φανταστείς, πάνω από 1.000 ευρώ η τηλεόραση τότε, αυτή Εντάξει, που πήρα. ήταν και πολύ δυνατό το PS Community εκείνη την περίοδο. Γιατί... Ήτανε το κατέκτησα μέσα από 700 άτομα. Ήταν 700 άτομα οι συμμετοχές. Τι λες τώρα, δεν κουράστηκες μέχρι να φτάσεις στον τελικό τόσες ώρες? Κουράστηκα. Θυμάμαι τα μάτια μου είχαν γίνει Και κόκκινα. τι θα γίνει, εσύ και η αναμονή και αυτά και το άγχος. Λοιπόν, έχεις αγωνιστεί από πανελλήνιο πρωτάθλημα μέχρι ευρωπαϊκό, παγκόσμιο έχεις πάει, θύμισέ μου. Παγκόσμιο δυστυχώς δεν είχα πάει. Δεν είχες... Εγώ φτάνω στη συνέχεια στην πηγή και δεν πίνω νερό εκεί πέρα προς αυτό το κομμάτι. Είχα κατακτήσει την τέταρτη θέση, νομίζω η πέμπτη το 2013, και την τέταρτη ή πέμπτη θέση πάλι το 2014. Δηλαδή για έναν αγώνα στην ουσία δεν έχω πάει στο,
Δεν έχω συμμετάσχει στο Σωστά, παγκόσμιο. γιατί θυμάμαι οι παίχτες του τελικού πήγαιναν στο παγκόσμιο την Οι παίχτες, Ελλάδα. οι δύο πρώτοι, οι δύο Ναι. πρώτοι πήγαιναν από κάθε πανελλήνιο, πήγαιναν στο παγκόσμιο, στο αντίστοιχο παγκόσμιο. Και να πούμε στον κόσμο, Δημήτρη, ότι τότε το παγκόσμιο γινόταν στο Μπερναμπέο, στο Καμπνού, σε τέτοια γήπεδα. Ναι, γινόταν ειδικά το 2013 που είχα βγει και Player of the Year, είχα κατακτήσει και το κύπελο που ήμουν φαβορή για να Ναι. κατακτήσω το τουρνουά. Γινόταν στο Ντουμπάι. Α, Δηλαδή, σωστά, σωστά. ναι, Θυμάμαι. πήγε ο υπτάμενος Ολλανδός. Που είχε Δεν βγει ξέρω τρίτος τότε το. με εκείνο το τάκλιν από πίσω που Ναι, το έκανε, το πολύ, θυμάμαι, πολύ καλός θυμάμαι. παίκτης ο Ολλανδός. Πολύ καλός παίκτης. Ο, ναι, πώς τον λέγανε στο όνομα το πεδίο, ήταν... Πώς το Δεν λέγανε, να θυμάμαι δεις. το όνομά του. Πάντως από εδώ Θεσσαλονίκη, είναι από... Λάζαρος, ο Λάζαρος, Λάζαρος, ένα μπράβο. Ο Λάζαρος. Λάζαρος είναι από τους νέους επιβάτες, το θυμάμαι στα τουρνουά. Ναι, και δυστυχώς δεν ασχολήθηκε μετά πλέον. Δηλαδή, κρίμα, και ήταν ένας φοβερός παίκτης. Πολύ καλό σκυλ. Έτσι, έφυγε Εξαιρετικός. από το προσκήνιο ως πρωταθλητής εκείνη την περίοδο Ναι, ο ναι, 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 Λάζαρος. ναι, 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 ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Ακριβώς. έπεσε και λίγο η ποιότητα του community αργότερα. Θυμάμαι πρώτο 14 δεν συμμετείχαν τόσοι πολλοί, υπήρχαν λίγα τουρνουά. Και μετά όσο πήγαινε έπεφτε Ναι, αρκετά. ισχύει αυτό. Ίσως φταίει ότι άλλαξε και όλο η μηχανή γραφικών. Από το Αυτό. 2013 στο 2014 πήγε στη Fox Engine απότομο και ήταν λίγο, ξέρεις, το παιχνίδι Δεν εντελώς διαφορετικό. προσαρμόστηκε ο κόσμος, δεν μπορούσε να Ναι, προσαρμοστεί, είναι η αλήθεια, γιατί είχε ναι. συνηθίσει ένα άλλο μοντέλο παιχνιδιού στο Pro. Κατά πολλούς το Pro 13 ήταν το τελευταίο καλό Pro. Ναι, ήταν το τελευταίο καλό Pro γιατί ήταν στην μηχανή γραφικών που έχουμε συνηθίσει να είναι το Pro. Ναι. Που παίζουμε, δηλαδή που παίζαμε από μικρά παιδιά. Έτσι το έμαθε ο κόσμος, έτσι το έμαθε. Ακριβώς, ακριβώς, Σωστά. ακριβώς. Ήταν arcade παιχνίδι. Τώρα έχει γίνει πιο πολύ simulation. Ναι. Πες μας λίγο, πώς μπορεί κάποιος να κυνηγήσει τις πιθανότητες του για να βρεθεί στο επίπεδο που είσαι εσύ? Γιατί θα ακούνε τώρα πιτσιρικάδες ή γονείς που τα παιδιά τους ασχολούνται πάρα πολύ, ξοδεύουν πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, σε μια κονσόλα. Τους ενθαρρύνεις να ασχοληθούν πιο ενεργά και να κυνηγήσουν κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να αγωνιστούν, κάποια διάκριση τέλος πάντων? Εννοείται τους ενθαρρύνω. Δεν τους ενθαρρύνω μόνο σε αυτό το παιχνίδι, στο Pro. Ο καθένας μπορεί να είναι καλός σε άλλα παιχνίδια. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε καλοί μόνο σε ένα ποδοσφαιράκι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά παιχνίδια στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια τουρνουά, όπως είναι το LOL, το Mortal Kombat που έχουμε πάρει και παγκόσμιο στο Mortal Kombat, όπως και στο Pro με τον Και στο Άκη. ποσοστό, ναι. Υπάρχουν, εγώ πιστεύω ότι σε ό,τι είσαι καλός, πρέπει να συμμετάσχεις σε τουρνουά, δηλαδή να ανταγωνίζεσαι με τους καλύτερους. Αυτό Γιατί είναι περισσότερο. κρίμα Ναι. να υπάρχει κάποιο ταλέντο σε οποιοδήποτε παιχνίδι και να μην εκμεταλλεύεται το ότι είναι πολύ καλό, ότι βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό Μπορεί περισσότερο να πάρει. πάει στους γονείς, νομίζω, Δημήτρη, που θεωρούν ότι ένα παιδί εθίζεται παίζοντας πολλές ώρες ένα βίντεο παιχνίδι και ξεφεύγει από τις πραγματικές προτεραιότητες που πρέπει να βάλει στη ζωή του. Αυτό είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Όντως υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, μεγάλος μπορώ να πω. Τα μικρά τα παιδιά όταν βρίσκεται σε ηλικία, συνήθως ξεκινάνε από 10-12 χρονών να παίζουν παιχνίδια αυτά. Όπως είχα ξεκινήσει και εγώ στο Pro, παίζα από το 98 το παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνουν λοιπόν το πώς μπορεί να εθιστείς σε αυτό το παιχνίδι. Τους αρέσει να παίζουν. Μπορεί να περάσουν οι ώρες και να παραμελήσουν κάποια άλλα πράγματα, όπως είναι τα μαθήματά τους, την εκπαίδευσή τους. Εγώ αυτό που θα πρότεινα και στα παιδιά και στους γονείς είναι αυτό που έκανα εγώ. Δεν ξέφυγα ποτέ, γιατί όταν ήμουν στο σχολείο, πρώτα τελείωνα τα μαθήματά μου και μετά, αν έμενε χρόνος, έπαιζα. Και Σωστό. να ξέρεις ότι κάποιες φορές, κάποιες μέρες μπορεί να μην μείνει καθόλου χρόνος, αλλά τις περισσότερες φορές θα έχουν χρόνο να παίξουν τα παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, αν πρώτα πρέπει να ανταπεκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, που στην προκειμένη περίπτωση τα παιδιά έχουν την υποχρέωσή τους να διαβάζουν και να είναι καλοί μαθητές στο σχολείο, και μετά το game έπεται. Δηλαδή, πρέπει να το δουν σαν χόμπι, όχι σαν την κύρια σχολεία Σωστά. τους. Όσο υπάρχει το σχολείο και μετέπειτα και οι σπουδές και τα λοιπά, καλό είναι να μπαίνουν εκεί οι προτεραιότητες. Ναι, Παράλληλα, ακριβώς. βέβαια, όμως να κάνεις και το χόμπι σου και να Εννοείται, αναβαθμίζεσαι όσο εννοείται. περνάει ο καιρός. Να Φυσικά. ξέρουν ότι θα, και όλα τα παιδιά να ξέρουν ότι θα βρουν χρόνο.
Δηλαδή χρόνος θα υπάρχει για το gaming. Αν είμαστε σωστοί και δεν λέμε ότι α, θα παίξω, ξέρω, θα, να παίξω λίγο και να κάνω τα μαθήματά μου μετά, αυτό είναι μεγάλο λάθος για μένα. Δηλαδή ναι. Πρώτα πρέπει να ξεκινάμε με τα μαθήματά μας να τα τελειώνουμε και από εκεί και πέρα μπορούμε να παίξουμε και το παιχνίδι. Εσύ τώρα που κάνεις πρωταθλητισμό ουσιαστικά, όσο δόκιμο ή αδόκιμο να το λέμε στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει επαγγελματικό e-sports, αλλά υπάρχετε πολλά παιδιά που κυνηγάτε αυτή τη διάκριση και θέλετε να λέγεστε επαγγελματίες, έτσι. Απλά δεν σας το δίνουν ακόμα αυτόν τον όρο, με τον όρο επαγγελματίας στην Ελλάδα. Ο πρωταθλητισμός είναι πώς το e-gaming εσένα σε επηρεάζει την καθημερινότητά σου, ενδεχομένως την προσωπική ζωή σου, στερεί σε πράγματα για να μπορέσεις να έχεις επιτυχίες όπως αυτή να συμμετάσχεις στα τελικά του Euro? Κοίταξε, όταν κάνεις πρωταθλητισμό προφανώς πρέπει να ανταποκρίνεσαι σε αυτό. Τι εννοώ? Προφανώς πρέπει να κάνεις μια καθημερινή προπόνηση. Δεν μπορείς να παρατήσεις ένα παιχνίδι και να πεις ότι εγώ κάνω πρωταθλητισμό σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην ασχολείσαι καθόλου με αυτό και να είσαι, να είσαι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Προφανώς και μπορεί να πω κάποια πράγματα στα οποία κάποια πράγματα που έκανα πριν να μην τα κάνω, δηλαδή μπορεί να μην βγαίνω κάθε μέρα για καφέ ή να μην συναντάω τόσο συχνά τους φίλους μου σε καθημερινή βάση, γιατί μην, να φανταστείς ότι εγώ δουλεύω κιόλας, δηλαδή προφανώς. Με πάει και γι' αυτό πάει δεν, και... δεν μπορώ να πω ότι ναι. κάποιος είναι επαγγελματίας gamer ναι. στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορείς να βιοποριστείς από αυτό, ενώ σε άλλες χώρες συμβαίνει. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Πρώτον, δεν θα μπορούσες όχι μόνο να... δεν σου δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να βιοποριστείς από αυτό. Δεν το πιστεύουν, εγώ έτσι πιστεύω, ότι δεν το πιστεύουν τόσο πολύ ώστε να ασχοληθούν ενεργά με αυτό το κομμάτι. Έτσι. Αν και πρέπει να δούμε ότι ομάδες σαν τη Juventus, σαν την Barcelona, σαν τη Manchester United, την Arsenal, που έχουν υπογράψει επαγγελματίες παίκτες με συμβόλαια, κανονικά τις εκπροσωπούν δηλαδή στο eFootball το Pro. Οι ομάδες αυτές δεν είναι ανόητες, ούτε στο τμήμα marketing και οι general manager που έχουν είναι, να το πω, χαζοί για να ασχοληθούν με τον τομέα των e-sports. Εσύ, Από τώρα, ότι πρέπει να καταλάβουμε αυτό, και εμείς, ναι, συμφωνώ. Οι δικές μας ομάδες και στην Ελλάδα, ότι κάτι υπάρχει στον τομέα αυτών. Εσύ τώρα ουσιαστικά δεν θα αναγκαζόσουν να κάνεις δεύτερη δουλειά αν ήσουν σε άλλη χώρα ή αν ήταν σωστά τα πράγματα στην Ελλάδα και σε αυτό το τομέα. Γιατί θα ήσουν ένας επαγγελματίας gamer και θα έβγαζες το εισόδημά σου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ναι, κοίταξε, νομίζω και στην Γερμανία που είχα συνομιλήσει πέρσι με τους αντίστοιχους παίκτες που είναι στο eFootball Pro, που είναι επαγγελματίες παίκτες, ο ένας νομίζω είναι καθηγητής, δηλαδή είναι δάσκαλος και ασχολείται παράλληλα με το κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να παρατήσεις, δηλαδή να πεις ότι παρατάω τις σπουδές μου ή οτιδήποτε άλλο και ασχολούμαι μόνο με αυτό. Απλώς μπορείς να το έχεις σαν κάτι πολύ έξτρα, αυτό. Το οποίο θα σε αναβαθμίσει. Δεν ξέρω δηλαδή εγώ αν θα άφηνα τη δουλειά μου σίγουρα και θα να ήμουν στα e-sports να βιοπορίζομαι από αυτό. Κατάλαβα. Αλλά και πάλι, εάν μου δινόταν η δυνατότητα να έχω ένα πολύ, πολύ πιο υψηλό εισόδημα, εννοείται ότι θα κοίταζα και το τομέα των e-sports. Εντάξει, υπάρχει και το στερεότυπο εδώ στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζουν πολλά παιδιά που ασχολούνται όλη μέρα με αυτό, με το gaming, τέλος πάντων, και παίζουν όλη μέρα μπροστά σε μια κονσόλα, ότι είναι αντικοινωνική, ότι δεν απολαμβάνουν τις πραγματικές ομορφιές της ζωής. Πιστεύεις ότι... Εντάξει, ναι. Το απάντησες και νωρίτερα ουσιαστικά αυτό, ναι, αλλά ναι. υπάρχει ως στερεότυπο, οπότε ήθελα να στο ρωτήσω. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι δεν πρέπει να το κάνουμε να το έχουμε ως υπερβολή. Δηλαδή δεν πρέπει να παίζουμε 10 ώρες την ημέρα, παράδειγμα, που είναι... πολλοί το κάνουν. Δηλαδή, άνετα μπορεί να παίξει ένα παιδί από το πρωί μέχρι το βράδυ LOL. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γιατί εκεί όντως μπορεί να γίνεις αντικοινωνικός, όντως μπορεί να μην πηγαίνεις να, παραδείγματος χάρη, να αθλείσαι, που είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο στην νεαρή ηλικία, γενικά. Ο αθλητισμός, πιστεύω εγώ, δηλαδή να πας μια φορά για μπάσκετ, να πας για ποδόσφαιρο,
ή να πας ακόμα και για καφέ με τους φίλους σου, πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε μπροστά από μια οθόνη και να παίζουμε. Σωστό. Μπορείς να παίξεις 3 ώρες, μπορείς να παίξεις 4 ώρες. Όταν, φυσικά όταν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις την ημέρα, έτσι. Έτσι, πάνω μέτρων Δηλαδή, άριστον, αυτό είναι για όλα τα πράγματα. Ναι. Πες μου λίγο. Πρέπει να βρεις μια ισορροπία. Σορροπία, σωστό, σωστό, ναι, στο ναι. δίνω. Πιο δυνατή εμπειρία από τα τουρνουά και σε ποιο αγχώθηκες περισσότερο, θέλω να μου πεις. Που σε επηρέασε στο Λοιπόν. αποτέλεσμα, κατάλαβες, την απόδοσή Ναι, σου. ναι. Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι τον Θα σου εαυτό μου από πω. τουρνουά παλιότερα. Π.χ. είχα φτάσει στο κύπελο στη Θεσσαλονίκη, τότε θυμάμαι σε ένα τουρνουά στους 8. Επειδή δεν είχα Ναι. την εμπειρία τόσο, ήμουν 16-17 χρονών, είχα ψιλοαγχωθεί. Και αυτό μου στήχησε γιατί ο αντίπαλός μου ήταν πιο έμπειρος και στα κέρια Ναι. σημεία με κέρδισε. Ναι. Θα σου πω. Αυτό έγινε το 2013. Στο 2013 είχα κάνει το μεγάλο, να το πω, το μεγάλο μπαμ. Από το 2012, όταν είχα πρωτοπάει στην PS League, ξέρεις και εσύ που, Σωστά, που έτσι. γινόταν όλα τα τουρνουά, οι μεγαλύτεροι παίκτες στην Ελλάδα, Ναι. ήμουν απλά ένας παίκτης ο οποίος, όπως ο κάθε παίκτης ο οποίος πρωτοπάει, πρωτοεμφανίζεται στην PS League, είναι κατώτερος από τους άλλους. Γιατί όταν διαγωνίζονται οι άλλοι στο υψηλότερο επίπεδο σε συνεχόμενα τουρνουά και πας και εσύ και μπαίνεις σε αυτή την, στην ουσία τη διαδικασία, προφανώς θα είσαι κατώτερος. Την επόμενη χρονιά όμως, το 2013, έκανα κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην VS League, δηλαδή σε όποιο τουρνουά κι αν υπήρχε, σε όποιο κι αν συμμετείχα εγώ προσωπικά, πήγαινα τελικό. Τι εννοώ. Έπαιρνα το έπαθλο, κάθε έπαθλο, στα μισά τουρνουά που είχα πάει τελικό τα κέρδιζα, στο 70% που πήγαινα που συμμετείχα, σε κάθε τουρνουά που συμμετείχα το κέρδιζα και, και το 30 με 35% πήγαινα με τον Άκη τον 3-3-3 που πήρε Α, και το ναι, το παγκόσμιο, παγκόσμιο το σωστά. 14, οπότε έχανα από αυτόν. Δηλαδή τι εννοώ, είχα πάει τελικό σε όλα τα τουρνουά που συμμετείχα και όσα έχασα, τα έχασα από τον Άκη μόνο, όλους τους άλλους είχα κερδίσει. Ναι. Ναι. Είχα πάρει και το βραβείο Player of the Year, δηλαδή καλύτερος παίκτης της χρονιάς, το 2013, και είχα πάρει και το κύπελο. Ήταν πολύ Είχα οργανωμένα. κατακτήσει. Τώρα που τα λες, τα διηγείσαι, Δημήτρη, όλα αυτά. Θυμάμαι εκείνες εποχές ήταν πολύ οργανωμένο το community στο Ναι, προεγόντος. ναι. Ήταν η PS League γι' αυτό. Με τους Είχε μια βαθμούς, με κοινότητα. αυτά. Ναι. Ναι. Υπήρχε δηλαδή φοβερή οργάνωση και πολύ δυνατά τουρνουά. Γι' αυτό ήμασταν και τόσο καλοί παίκτες. Σωστό, έχεις Γιατί δίκιο. Γιατί. γινόντουσαν συνεχόμενα Άννα, μπράβο. τουρνουά. Και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο πήγαμε σε ένα Edren καφέ εδώ στο κέντρο Ακριβώς, και ακριβώς, είχαμε ακριβώς. τα Και τουρνουά. γινόντουσαν και Ναι. άλλα τουρνουά του Κοτσόβολου, της Έτσι. Λούξ, αν θυμάσαι. Ναι. Και στα τελικά όμως τι έγινε, που ήταν, ήθελα, ο διακάσιμος μου πόθος ήταν να πάω στο παγκόσμιο. Ένα. Αυτό είναι ο στόχος κάθε παίκτη, να ξέρεις, κάθε επαγγελματία παίκτη είναι να πάει στο εξωτερικό, να διαγωνιστεί με τους αντίστοιχους καλύτερους ξένους παίκτες. Εκεί αγχώθηκα και το αποτέλεσμα ήταν να πάρω την πέμπτη θέση, νομίζω, Α, στο και πάλι τουρνουά. καλά τα πήγες. Εντάξει, πέμπτη θέση, αλλά ήσουν player of the year εκείνη Ήταν τη χρονιά. Έπρεπε να το πάρεις. καθαρά, ναι, και αυτό, μπράβο, και αυτό, ήμουν εκεί φαβορή, δηλαδή έπαιζε, ήταν διαφορετικό, ήταν άλλο το βάρος στην ουσία που είχα στην πλάτη μου, αλλά να ξέρεις ότι εκείνη την ημέρα αγχώθηκα. Το χάσα καθαρά από το άγχος μου και με αποτέλεσμα να παίζω από το 100% κατέβηκα στο 40%. Εκείνη την ημέρα έπαιζα με το 40% Μάλιστα. που μπορούσα να παίξω. Πλέον δεν Και ισχύει αυτό σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Δηλαδή έχεις την τώρα, εμπειρία πλέον και την ψυχραιμία για να αντιμετωπίζεις καταστάσεις. θα σου πω γιατί. Το έχω πάθει αυτό αρκετές φορές. Δεν ήταν μόνο δηλαδή το 13, αλλά στο το 13 ήταν το πιο σημαντικό, όχι το πιο σημαντικό, έγινε σε πιο μεγάλο βαθμό. Ναι. Και το 16 είχα πάει στους 4 του Gillette, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού που θα... Το ευρωπαϊκό το 16 που είχε γίνει. Ναι, Με ποια χώρα έχεις πάει, με την Ελλάδα? με τη Γερμανία. Τη Τη Γερμανία, Γερμανία. ωραία, ναι. Ναι, είχα πάρει στο τελευταίο τουρνουά και είχα πάει στους 4 και αυτό ήταν και από ατυχία μπορώ να πω, γιατί έχασα στα πέναλτι. Αλλά τώρα πλέον το έχω διαχειριστεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή δεν πρόκειται να χάσω από το άγχος μου.
Α. Αν θα χάσω, αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος ή Ή πιο το τυχερός. παιχνίδι, Εντάξει. ναι, Έχει και τύχη, έρθει έτσι το φυσικά. παιχνίδι και, ναι, και γίνει και Εντάξει. πώς θα την είδα Κάποιος τέλος απ' έξω πάντων. δεν μπορεί να το καταλάβει, Δημήτρη, και μπορεί να κορυδεύει Ναι. κιόλας τώρα πώς γίνεται να χώνεσαι για ένα παιχνίδι, αλλά όταν φτάνει εκείνη η στιγμή, επειδή σε νιώθω και κι εγώ το έχω περάσει, όντως Ναι. αγχώνεσαι. Στην κρίσιμη ώρα αγχώνεσαι αν δεν έχεις την εμπειρία κι αυτά. Ακριβώς, είναι αυτό το που λέμε το mentality. Για μένα Το ξέρουν εδώ στη το Θεσσαλονίκη. mentality είναι η νοοτροπία, η Έτσι, ψυχολογία. ξέρουν Εάν έχεις εδώ. αυτό, Ναι. αν έχεις skill, πες ότι έχεις στη skill και 9 στα 10, παράδειγμα, και έχεις 4-3 στα 10 mentality, δεν πρόκειται να προχωρήσεις, δεν πρόκειται να πρωταγωνιστήσεις. Τα έλεγε Δηλαδή, ο. όσο καλός και να είσαι, Ναι. εάν δεν έχεις την νοοτροπία, την κατάλληλη στιγμή να το διαχειριστείς, δεν θα προχωρήσεις, δεν θα κάνεις πορεία Έτσι, αυτά δυνατή. τα είχε πει ο Ρασβάν Λουτσέσκου αυτά τώρα που επέστρεψε πάλι στον ΠΑΟ και το mentality. Το ξέρει εδώ πέρα το κοινό της Θεσσαλονίκης. Πάμε λίγο στο διατάφτα για να κλείσουμε την συζήτηση. Ναι. Επίσημο τουρνουά Euro. Είσαι ο εκπρόσωπος της χώρας μας. Πέρασες πολλά εμπόδια προφανώς για να φτάσει στην τελική φάση. Μίλα μας λίγο για το format. Τις συνθήκες διεξαγωγής της είπες ότι δεν θα γίνει στο Λονδίνο τελικά. Θα γίνει Ναι. στο σπίτι σου. Θα γίνει online, ναι, θα παίξω το χώρο μου. Πω πω ρε φίλε, κακό πράγμα αυτό τώρα, έτσι. Είναι πολύ κακό γιατί να ξέρεις ότι είναι εντελώς διαφορετικό να παίζεις offline και εντελώς διαφορετικό να παίζεις online. Με τον delay και τα Υπάρχουν. λοιπά, με το ίντερνετ μπορεί να υπάρχουν Μπράβο, προβλήματα. μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι οι παίκτες, να ξέρεις, όσοι προκρίθηκαν και άλλες χώρες, δηλαδή παίκτες των άλλων χωρών που προκρίθηκαν, είπαν ότι θα μπορούσε φέτος τουλάχιστον με τα κατάλληλα μέτρα, με self-test, Ή και εμβολιασμό ακόμα. ναι, και εμβολιασμό, δηλαδή να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα Σωστό. ασφαλείας. Γιατί βλέπουμε και στο Euro τώρα υπάρχει κόσμος, δηλαδή υπάρχουν θεατές. Ειδικά και στο Λονδίνο που ακούμε ότι είναι και τα πράγματα είναι πιο ομαλά, κινούμε με πιο ομαλό ρυθμό. Σίγουρα θα μπορούσα, πιστεύω, να το κοιτάξουμε, να δούμε εάν θα μπορούσε να γίνει και offline. Είναι ένα πολύ μεγάλο τουρνουά και είναι πολύ άδικο και κρίμα να μπορείς να μην παίξεις με το 100% λόγω σύνδεσης ή Αυτό. άλλων συνθήκων. Μπορεί να γίνει πραγματικά άλλο παιχνίδι για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Ακριβώς, είναι άλλο, μπορεί να γίνει να παίξεις εντελώς διαφορετικά offline και να παίξεις εντελώς διαφορετικά online. Και εγώ είμαι ένας παίκτης που μου δίνει boost, να ξέρεις, το offline, γιατί έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά τουρνουά, δηλαδή θεωρούμε έμπειρος Μάλιστα. παίκτης και είναι πολύ, δηλαδή το βρίσκω πολύ άδικο να γίνει online για δεύτερη Έτσι, και συνεχή να χρονιά. χάνεις όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή Ακριβώς, στην καρδιά του ακριβώς. Τεράστια γεγονότων, εμπειρία. στην καρδιά της μεγάλης γιορτής του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου θα βρισκόσουν, με την προσδοκία φυσικά να φέρεις και μια μεγάλη διάκριση, έτσι, να φτάσεις μέχρι και το τέλος. Έχεις προσδοκίες να φτάσεις μέχρι το τέλος. Κοίταξε, εμείς εγώ με τον συμπαίκτη μου, τον Θοδωρή τον Κωτίδη, γιατί είμαστε, εκπροσωπούμε Α, δύο, Θεσσαλονικιός δεν είναι αυτός. ναι, είναι Άναμπρα. ο Τεντερίτο, δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Πώς δεν τον ξέρω τον Θοδωρή, θα το βγάλω και αυτόν την επόμενη εβδομάδα. Έχω να το δω βέβαια πολλά Τέλεια, χρόνια, τέλεια. γιατί εγώ πήγαινα μέχρι το 14-15 στα τουρνουά του Pro. Από τότε με τα παιδιά Ναι. έχουμε χαθεί, κατάλαβες. Εγώ πήρα και τον δρόμο της δημοσιογραφίας, οπότε χαθήκαμε. Εννοείται πως τον ξέρω τον Θοδωρή. Θα του Ναι, στείλω ένα μήνυμα. έχει εξελιχθεί πολύ, σε πολύ, πάρα πολύ καλό παίχτη ο Θοδωρής. Οπότε μαζί αντιπροσωπεύουμε τη χώρα μας. Κοίταξε, εμείς είχαμε και σε έναν όμιλο, ο οποίος είναι ο όμιλος πώς να το πω τώρα, της φωτιάς. Α, Έχουμε σαν το τύχη με Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία που έχει στο Euro. Σαν αυτό. Ισπανία, έχουμε Ισπανία, Ναι. Γερμανία, Ολλανδία. Ο. Όλοι οι παίκτες τους συμμετέχουν, είναι επαγγελματίες, συμμετέχουν στο eFootball Pro. Έχουν φοβερές διακρίσεις. Τύχαμε στο πιο δύσκολο όμιλο του Euro. Πω, ρε, τι ατυχία είναι αυτό. Οπότε, Ναι. ναι, οπότε δεν σημαίνει κάτι αυτό πρώτον. Δηλαδή δεν τους φοβόμαστε, τους σεβόμαστε. Με την Ολλανδία να πω που είχε επαγγελματίες παίκτες, είχαμε τύχει και στην προκριματική φάση και τους περάσαμε. Περάσαμε ως πρώτοι και η Ολλανδία βγήκε δεύτερη. Ναι, για πες μας λίγο Οπότε. αυτό. Πώς περάσατε από τόσες πολλές συμμετοχές, γιατί 55 χώρες συμμετείχαν στα προκριματικά, όσες είναι και οι χώρες στο Euro που ξεκινούν τη διαδικασία. Θα ξεκινήσω πρώτα με το πώς βγήκαμε εμείς ως Α, εκπρόσωποι εκπρόσωποι, σωστά, της ναι. Ελλάδας.
Περάσαμε από δύο προκριματικά τουρνουά. Από τους καλύτερους συμμετείχαν όποιος Έλληνας άνω των 16 ετών μπορούσε να συμμετάσχει, οπότε να καταλαβαίνεις ότι οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Mm-hmm. Και περάσαμε τους καλύτερους παίκτες, δηλαδή στην PS League, για να μπορέσουμε να προκριθούμε στους δύο πρώτους που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Euro. Οπότε ήταν κάτι, να φανταστείς κάτι αρκετά δύσκολο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να περάσουμε στην τελική φάση. Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν περάσαμε από εκεί εγώ με τον Θοδωρή ως δύο πρώτοι, και στη συνέχεια είχαμε σε έναν όμιλο των έξι ομάδων, μαζί με Ολλανδία, Γεωργία, Λευκορωσία, Σκωτία και Τσεχία. Και από εκεί και πέρα, να πω ότι οι Ολλανδοί ήταν επαγγελματίες παίκτες και η Γεωργία ήταν, οι παίκτες τους ήταν φανταστικοί. Δηλαδή, είχαμε και εκεί σε πολύ δύσκολο όμιλο. Οπότε, κερδίσαμε τους Ολλανδούς στην πρώτη φάση, και στη δεύτερη φάση το διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά και περάσαμε ως πρώτοι. Κατευθείαν δηλαδή στο Λονδίνο. Τους Ολλανδούς τους στείλαμε σε μπαράζ. Η πρώτη ομάδα που περνάει από κάθε όμιλο, υπήρχαν 10 όμιλοι. Οι πρώτοι 10 λοιπόν περνάνε κατευθείαν. Και οι άλλοι παίξαν μπαράζ. Οι άλλοι παίξαν μπαράζ, ναι. Οπότε είναι 16 ομάδες αυτό το Euro, όχι 24 με το νέο φορμάτ που έχει στο πράγμα. 16 είναι, 16. Οπότε ομάδες, πολύ πιο 16. Δύσκολο το έργο σας για να περάσετε. Πολύ πιο δύσκολο ήταν. Από τις 55 χώρες να είσαι 16. Μπράβο. Εννοείται. Μπράβο, λοιπόν. Οπότε αυτό. Τώρα πάμε για ένα βήμα-βήμα. Mm-hmm. Για μένα αυτός είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης. Πάμε πρώτα να περάσουμε τον όμιλο και από εκεί και πέρα ξέρουμε τι θα γίνει. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να φέρετε μια διάκριση για τα e-sports της Ελλάδας και φυσικά σε περιμένουμε για ακόμα μια συζήτηση με τη διάκριση μετά το τέλος του τουρνουά, γιατί θεωρώ θα τα πας εξαιρετικά και εσύ και ο Θοδωρής. Οπότε σε ευχαριστούμε πολύ που μας άνοιξε λίγο και τα μάτια με το e-sports. Και είπαμε κάποια πράγματα γενικότερα για τα e-sports στην Ελλάδα και για την διοργάνωση που θα συμμετάσχεις. Έτσι, αυτή ήταν και η αφορμή που σε βγάλαμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Χαρά μου να προσπαθούμε να ανεβάσουμε τον τομέα των e-sports στην Ελλάδα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και που μου δώσατε την ευκαιρία να δώσουμε να το προβάλλουμε όλο αυτό στον κόσμο και να αναβαθμιστούν τα e-sports στη χώρα μας. Τέλεια, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχεις και σε περιμένουμε μετά το τέλος του τουρνουά, θα είμαστε σε επαφή. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.